πούμε περισσότερα με τον κύριο Γιώργο Παπαδομανουλάκη, είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Κύριε Παπαδομανουλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Για ακόμα μία χρονιά τιμήσατε αυτούς τους ήρωες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν ξέρω πώς νιώθετε, να μας πείτε λίγο. Έκανα λόγο για μία συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση. Είναι καθήκον να διοργανώνετε αυτήν την εκδήλωση σε ετήσια βάση. Και σίγουρα και εσείς, πυροσβέστες, και εμείς ως απλοί πολίτες, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μνήμη τους. Βέβαια, φέτος όπως και κάθε χρόνο, η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Αποτίσαμε φόρο τιμής στους συναδέλφους μας, όπου με πρώτο τον δόκιμο πυροσβέστη, τον Κωνσταντίνο τον Μπούλιο, πριν 79 χρόνια, και μέσα στον χρόνο άλλοι 65 συνάδελφοι έπεσαν στο καθήκον. Η 12 Νοεμβρίου είναι μια μέρα φόρου τιμής σε αυτούς τους συναδέλφους, σε αυτούς που με υπερβάλλον ζήλο έθεσαν τη ζωή τους και τον εαυτό στην άκρη για να προστατεύσουν τους πολίτες μας. Η δική μας βέβαια μαύρη μέρα, ναι, στην ιστορία του νησιού είναι η 11η Ιουλίου του 2007 και όπως επίσης κάθε χρόνο στις 11 του Ιούλη απονέμουμε φόρο τιμής στους δικούς μας ήρωες, τα δικά μας παιδιά, τον Νικήτα τον Κορομιλά, τον Στυλιανό τον Μαρκάκη, τον Ηρακλή τον Τανάκη, τους εποχιακούς δασοπυροσβέστες που στο Δοξαρότυρο Εθύμνου θυσιάστηκαν με τη ζωή τους πριν 14 χρόνια. Καθώς επίσης και στις 20 Αυγούστου 2011, μετά από πολυήμερη νοσηλεία, χάσαμε επίσης τον αρχιπυροσβέστη τον Κωνσταντίνο τον Γιαννοπουλάκη. Ποια μηνύματα μας, βέβαια, είναι στις καρδιές μας? Τα μηνύματα που προκύπτουν μέσα από μία εκδήλωση σαν την χθεσινή, ποια είναι? Τι θέλετε να περάσει στην επόμενη γενιά των πυροσβεστών? Κοιτάξτε, ότι πάνω απ' όλα είναι η ατομικότητα του καθενός. Πρέπει να γυρίσουμε γεροί στα σπίτια μας. Υπερβάλλουμε ζήλο έτσι αλλιώς κάθε μέρα. Κάθε μέρα ξέρετε με τι συνθήκες έχουμε να παλέψουμε. Είτε έχει να κάνει με φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, είτε έχει να κάνει με τροχαία ατυχήματα, με αυτοκλωβισμούς, με πυρκαγιές, σε αστικά συμβάντα, σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ο κίνδυνος παραμονεύει. Ο πυροσβέστης πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος, να είναι άρτια καταρτισμένος και εξοπλισμένος. Εξοπλισμένος είναι άρτια? Όχι. Βέβαια, γιατί πάμε λίγο και στους συμμάχους. Λέμε για τις υποχρεώσεις των πυροσβεστών. Πάμε να πιάσουμε λίγο και τις υποχρεώσεις του κράτους προς τους πυροσβέστες. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είδατε πριν περίπου 10 μέρες, στις 5 του μήνα, στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Πυροσβεστών, όπου μέσα στα αιτήματά μας ήταν πέραν ότι το σώμα είναι υποστελεχωμένο, έχουμε τεράστια οργανικά κοινά και ζητήσαμε και τη μονιμοποίηση των 2.500 εποχιακών πυροσβεστών. Ναι. Μέσα στα άλλα αιτήματα που είναι χιλιάδες απλήρωτες ώρες εργασίας, υποστελέχωση σταθμών, απαρχαιωμένος στόλος οχημάτων. Ο ίδιος υπουργός δεν μας δέχτηκε καν σε διάλογο. Μας ζήτησε, βρεθήκαμε εκεί 4.000 άνθρωποι, διαδηλώσαμε ειρηνικά, δεν μας δέχτηκε σε διάλογο και στο τέλος πέσαν και χημικά και βομβίδες κρότου λάμψης και ό,τι δείξανε τα κανάλια εκείνες τις μέρες. Λίγο σεβασμός έπρεπε να υπάρξει στον Έλληνα πυροσβέστη, ο οποίος δεν είναι χειρότερος από τον Ρουμάνο, δεν είναι χειρότερος από τον Αυστριακό, οι οποίοι είναι εξίσου καταρτισμένοι και άξιοι συνάδελφοι, αλλά ο Έλληνας πυροσβέστης παλεύει και με τους εσωτερικούς δαίμονες. Και αυτό το πράγμα δεν βγαίνει προς τα έξω. Και είναι αυτά που σας προείπα. Μάλιστα. Θα θέλαμε μέσα από αυτή την, μέρα, την μέρα περισσότερων των πυροσβεστών, να περάσουμε αυτά τα μηνύματα. Είμαστε εδώ, αφήνουμε πίσω τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, κοιμόμαστε εισαγωγικά στα βουνά, στις πυρκαγιές, στους σεισμούς, λίγο σεβασμού. Μάλιστα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να γυρίσουμε υγιείς στα σπίτια μας. Διότι δεν έχει να κάνει, όπως σας είπα, μόνο με την, καλά το είπατε και εσείς, μόνο με την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Ο ατομικός εξοπλισμός, ο σύγχρονος ατομικός εξοπλισμός, μπορεί να σώσει μια ζωή. Μάλιστα. Κύριε Παπαδομανουλάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και μακάρι πολύ να λυθούν και κάποια από τα αιτήματά σας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βέβαια. Αναζητείτε και το σύμμαχος των πυροσβεστών. Βέβαια. Εδώ και χρόνια. Θα κλείσω με μια κουβέντα. Αθάνατη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.